Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, το σχετικό ρεπορτάζ από το δεύτερο σχολείο τουρισμού. Μαζί μας, όπως μπορείτε να δείτε, είναι ο Γιάννης Τζούμας, ο Διευθυντής της Αλήθειας, για το καθιερωμένο πλέον σχόλιο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν η δεύτερη χρονιά φέτος, το δεύτερο σχολείο. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Ακριβώς. Λοιπόν, σε προλαβαίνω. Βγαίνοντας από το Μύριο, είχα πάει έτσι για να το παρακολουθήσω. Για λόγους γνώσεων, εν πάση περιπτώσει, δεν έκανα ρεπορτάζ, το έκανε άλλη συνάδελφος. Λοιπόν, βγαίνοντας έξω από το Μύριο, ήταν ένας επιχειρηματίας ο οποίος εργάζεται στον τομέα των τροφίμων. Το παλεύει ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει. Μου λέει, πώς τα είδες? Λέω, μια χαρά, ήταν τα μάθηματα πολύ ενδιαφέροντα. Μου απαντάει, και πέρσι γίνανε, αλλά δεν είδα να μαθαίνει κανένας τίποτα. Επειδή είναι ανεξάντλητο το αντικείμενο του τουρισμού, για να μην ακουστεί κάπως περίεργα, μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων ικανό να μεταφερθεί στους ιδιώτες επαγγελματίες. Δεν σημαίνει ότι υπόθηκαν και τα ίδια πράγματα. Όχι, όχι. Καινούργια πράγματα υπόθηκαν. Ναι. Αλλά μέσα από τον αρνητισμό που είχε έτσι, ο συμπατριώτης, εγώ προσπάθησα να προβληματιστώ και να πω γιατί το βλέπει έτσι. Να δούμε και την πλευρά αυτή δηλαδή. Καταρχήν, 500 άνθρωποι την πρώτη χρονιά, 500 τώρα τη δεύτερη. Το ερώτημα είναι, ήρθαν για παράδειγμα 1000 νέοι άνθρωποι, νέοι επισκέπτες στο νησί? Δηλαδή, κάποια στιγμή, χωρίς να μηδενίζομαι το θετικό του πράγματος και το σχολείο που γίνεται και το επιμελητήριο που προσπαθεί και το δήμο που προσπαθεί και τους επαγγελματίες που προσπαθούν και οι ίδιοι να μάθουν καινούργια πράγματα, όμως κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και μια αποτίμηση αποτελεσμάτων. Σε αυτή τη βάση λοιπόν μπορεί ο φίλος ο οποίος με ρώτησε να έχει δίκιο. Δηλαδή, πού είναι το αποτέλεσμα? Κάποια στιγμή πρέπει να εισπράξουμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά αρνητικά που μπορεί να πει κανείς. Και θετικά και αρνητικά. Αρνητικά υπάρχουν πολλά. Συγκοινωνίες, ακριβά εισιτήρια, ξέρω εγώ, θόρυβοι. Μπορούμε να αναπτύξουμε πολλά. Τα έχουμε κάνει και εμείς σε δεκάδες ρεπορτάζ. Όμως αυτά υπάρχουν και αλλού. Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια ακριβά. Δεν είναι μόνο αλλού οι θόρυβοι, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε κακά μόνο εμείς. Και άλλοι έχουν κακά. Όπως και εμείς έχουμε καλά. Δεν τα προβάλλουμε όμως. Δεν τα δείχνουμε και δεν έχουμε επαγγελματισμό. Να σου πω κάτι, Χριστίνα, για παράδειγμα. Είναι μόνο θέμα προβολής, είναι και θέμα του να κατασταλάξει η τοπική κοινωνία. Αν τελικά θέλει την τουριστική ανάπτυξη, σε ποιο βαθμό την θέλει και ποιες ανάγκες θέλει να καλύψει. Ναι, σωστά. Εγώ πιστεύω. Μήπως τελικά δεν το θέλουμε όλο αυτό? Δεν ξέρω. Με τον τρόπο όταν όμως πηγαίνουμε στο μάθημα, δύο φορές. Δύο φορές από 500 άνθρωποι και ειδικά νέοι άνθρωποι. Κάποια στιγμή πρέπει να βγει κάτι, ρε παιδί μου. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Εκεί τους αναλύθηκε το θέμα της διαφήμισης στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Τι πρέπει να μας το πει κάποιος ειδικός αυτός, αυτό το πράγμα? Να το ξεκαθαρίσω. Δόξα τω Θεώ, οι διαφημίσεις της αλήθειας στην ιστοσελίδα μας είναι πάρα πολλές. Σε σημείο που να μην χρειαζόμαστε άλλες. Και σε τιμές πενταπλάσιες από ό,τι είναι στην πιάτσα. Που σημαίνει ότι η αγορά εκτιμά κάποια θεαματικότητα, γραμματικότητα, ποιότητα. Ας τα αφήσουμε αυτά. Δεν το λέω για λόγους οικονομικούς, δηλαδή, εγώ αυτό. Αλλά μετρήστε, για παράδειγμα, πόσες διαφημίσεις τουριστικές προβάλλονται σε ιστοσελίδες. Πολύ λίγες. Πώς θα γίνει λοιπόν όταν δεν χρησιμοποιούμε το μέσο αυτό? Να πω άλλο παράδειγμα. Πάλι από χιότι επιχειρηματία. Στον τομέα του τουρισμού. Μέσα στη σχολή τουρισμού. Μου λέει, βλέπεις τι κουβεντιάζουμε τώρα. Για τον πνευματικό τουρισμό. Είναι, μου λέει, σαν ένα πολεμό να σου πουλήσω εγώ τώρα τηλεόραση μαυρόασπρη. Διότι όλοι πλέον πουλάνε τουρισμό περιπατητικό. Εμείς τώρα το ανακαλύπτουμε. Ξέρετε τι πουλάει ο επιχειρηματής συγκεκριμένος? Ορχιδέες, πανηγύρια, έθιμα, παρατηρήσεις πουλιών. Όμως έχει λίγους επισκέπτες συγκεκριμένους, τους πουλάει σωστά και σε καλές τιμές το προϊόν του, είναι όλη η μέρα μαζί τους και εκεί που δραστηριοποιείται, δεν θα πω πού, τους πηγαίνει ακόμα και την Κυριακή φρέσκο ψωμί. Μιλάμε για μικρές μονάδες όμως. Μικρές μονάδες, ναι. Μεγαλύτερες μονάδες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Όχι, αλλά αυτή. Ενός εξατομικευμένου προγράμματος, να το θέσουμε έτσι, όσον αφορά. Πολύ σωστά το βάζεις. Εκεί όμως οι 500 που ήταν, τι ήταν, επιχειρηματίες μεγάλοι? Δεν ήταν. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας, για να τελειώσουμε εδώ, ο καθένας πρέπει να ανακαλύψει τι εξειδικευμένο πράγμα μπορεί να πουλήσει.
Αν ο άλλος θέλει να κάνει μαζικό τουρισμό, θα πάει στο μεγάλο ξενοδοχείο, θα κοιτάξει τις τιμές κλπ. Δεν μπορούμε να πουλάμε, να μην πουλάμε εξειδικευμένο πράγμα ή να πουλάμε ψέματα. Δεν μπορεί να πουλάς στον άλλον ήσυχη διανομή ενός επταημέρου και να του έχεις βάλει και γάμο μέσα στο ξενοδοχείο. Όχι, είναι προτιμότερο να του πεις, κοίταξε να δεις, εγώ σου πουλάω αυτό το πράγμα, αλλά ένα βράδυ δεν θα κοιμηθείς και εκεί μπορεί να το εκτιμήσει. Και μπορεί και να το γλεντήσει και να πει: θα πάω και εγώ να πάρω μόνο στο γαμήλιο γλέντι. Πάντως, ηχείως, για να φανεί ο τουριστικός προορισμός, φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται μόνο η προσπάθεια του ενός, χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δουν πρωτίστως οι επαγγελματίες. Δεν ξέρω αν το έχεις δει ακόμα, λοιπόν, αν το έχεις πει ακόμα. Έβγαλε η περιφέρεια 1 εκατομμύριο ευρώ. Νομίζω από το πρόγραμμα Χαρίτσι έχει βγει ένα πρόγραμμα για τον φορέα του τουρισμού. Όχι, όχι και για την ψηφιακή αξιοποίηση. Α, αναφέρεσαι σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό λέω. Ναι. Άρα λοιπόν 1 εκατομμύριο ευρώ για όλη την περιφέρεια, έτσι. Όχι, 4,4 ήταν για όλη την περιφέρεια, ναι. Σχεδόν 1 εκατομμύριο για τυχείο. Για τυχείο, 1 εκατομμύριο. Για εξειδικευμένη προβολή. Τι θα βάλαμε από εκεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γίνεται κεντρικά προσπάθεια. Κάτι γίνεται κεντρικά. Κάτι πρέπει να γίνει και τοπικά. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή για να τελειώσουμε εδώ να έχουμε και κάποιο πρακτικό αντίκρισμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, και να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις.